ανάστατο το πεζοδρόμιο. Όπως όλοι ξέρετε, ζούμε σε μια χώρα που δεν υπάρχει στον κόσμο. Αυτό που γίνεται να είναι καταγεγραμμένες υποαπαλλαγές των εφοπλιστών στο Σύνταγμα δεν υπάρχει πουθενά. Παράλληλα, έχουμε μια δικαιοσύνη που ανά πάσα στιγμή κόβει ό,τι μας ανήκει, ό,τι έχουμε πληρώσει με δικαστικές αποφάσεις. Έχουμε πρόεδρο του πρόεδρου Σκοβάτων που μας λένε ότι το πρόβλημά μας θα το λύσει η φύση. Και έχουμε και εκπρόσωπο της κυβέρνησης που λέει ότι αν δεν ακολουθήσουμε τα γεγονότα θα πεθάνουμε. Δεν θα τους κάνουμε αυτή τη χάρη. Εδώ θα είμαστε, θα αγωνιζόμαστε και θα κλιμακώνουμε τις κινητοποιήσεις μας μέχρι να λιώσουμε 10 ζευγάρια παπούτσια. Είναι θέμα τιμής για μας και για αυτούς που θα ακολουθήσουν μετά από μας. Σήμερα το πρωί άκουγαμε στο ραδιόφωνο ότι η κιλοβατόρα έχει πέσει πάρα πολύ το αέριο και η μεγαβατόρα κιλοβατόρα στην Ελλάδα με 300 ευρώ. Και παράλληλα στις χώρες Ευρώπης από 25, 30 δεν πήγε παραπάνω. Αυτό που έχουμε κάνει στις 13 Σεπτεμβρίου που αποκλείσαμε 8 εταιρείες παρόχους και παραγωγούς ρεύματος πρέπει να επαναληφθεί. Κάθε μέρα να τους πιέζουμε για να μπορέσουμε να κάνουμε αποτέλεσμα να μείνει καμία οικογένεια χωρίς ρεύμα. Και θέλουμε να κάνουμε να αξιοποιηθούν οι εγχώριες πηγές ενέργειας. Για πρώτη φορά το τελευταίο 8μηνο οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα ξεπέρασαν σε παραγωγή τις συμβατικές παραγωγές. Και όμως δεν μειώθηκε η τιμή του ρεύματος καθόλου. Τι σημαίνει αυτό? Ένα κράτος το οποίο ο μεγάλος θα ζήσει, εμείς θα πάμε που δεν θα πάμε, να είμαστε καλά, να τους κλάψουμε. Να είσαστε καλά.